Ας να υποδεχθούμε τον κύριο Μένιο Σακελαρόπουλο. Γεια σας, Μένιο, καλησπέρα. Ήρθα για ένα τρίτο καλό και για ένα κακό. Τρίτο θετικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, συνεχόμενο. Θα τα πάρουμε απλά τα πράγματα. Ναι. Πέντε χρόνια είμαστε στη μιζέρια. Από τη στιγμή που έφυγε ο Ρεχάγκελ μετά ο Σάντος, ναι, είμαστε στη μιζέρια. Χάναμε από τους ψαράδες των Φερόες, χάναμε από τον Λιχτενστάιν, χάναμε από άγραφες δυνάμεις. Ήταν μια εθνική ομάδα με πολλή αγκαρία μέσα, με αποτελέσματα πάρα πολύ αρνητικά. Και ήρθε ένα παιδί, ο Φαντ Σκιπ, να το πούμε σωστά, Ολλανδός, κοσμογυρισμένος, κοσμοπολίτης, όμορφο αγόρι. Αυτό δεν μας νοιάζει, κυρίες νοιάζει αυτό. Κυρίες ενδιαφέρει, ναι. Βεβαίως. Ο οποίος λοιπόν κάνει μια επανάσταση, διώχνει παλιά φρουρά, διώχνει ανθρώπους που θεωρούσαν ότι ήταν τοξικοί. Τολμάει να βγάλει εκτός εθνικής τους δύο κατά τεκμήριο καλύτερους παίκτες, Μανολά Παπασταθόπουλο, mm-hmm, και ξαφνικά εμφανίζει μια εθνική με παιδιά, κάποια παιδιά άγνωστα, Χατζηδιάκο, δεν το γνωρίζαμε στον δρόμο. Και εμφανίζεται, ναι, λοιπόν ένα σύνολο το οποίο έχει παθός, έχει φλόγα, κάνει τρεις νίκες. Ο άνθρωπος φαίνεται ότι χτίζει κάτι καινούριο. Μακάρι να δούμε μια εθνική να βγει από τα υπόγεια που ήταν επί πέντε χρόνια και να αρχίσει σιγά σιγά να ανακάμπτει. Και να είναι επηρέα στη δουλειά του από όσα βλέπουμε να γίνονται και στην ΕΠΟ το τελευταίο διάστημα και όλα. Βεβαίως, βεβαίως, να τον αφήσουν να κάνει ζήτημα αυτό που θέλει εκείνος. Άρα να χρειαζόταν οι ρήξεις που περιγράφετε τώρα. Καμία σωστή δουλειά δεν γίνεται χωρίς ρήξη. Οι δουλειές θέλουν ρήξεις, τέτοιου είδους μάλιστα. Να δούμε την εθνική ξανά, στα ψηλά σκαλοπάτια. Εμείς οι παλιοί είχαμε συνηθίσει την εθνική στις εποχές του Ρεχάγκελ, στις εποχές του Σάντος να είναι παρούσα σε όλες τις διοργανώσεις. Ξαφνικά βρεθήκαμε ουραγοί στον πάτο του βαρελιού και έρχεται ένας νέος άνθρωπος που τους ξαναχτίζει και φτιάχνει πράγματα και αποτελέσματα. Να δούμε. Να δούμε και να είναι ανεπηρέαστη η δουλειά του.